Στο δεύτερο μάθημα, λοιπόν, θα δούμε κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με τις μεταβλητές, στα αγγλικά variables, και με τους τύπους των μεταβλητών, το data type. Βλέπετε στην γλώσσα προγραμματισμού C το πόσο χώρο θα δεσμεύσει μέσα στο πρόγραμμα εξαρτάται από τον τύπο των μεταβλητών. Δηλαδή, μια μεταβλητή τύπου char, δηλαδή ένας χαρακτήρας, είναι πιο μικρή σε μέγεθος, σε χώρο, σε μνήμη από μία μεταβλητή τύπου int ακέραια. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με την αρχιτεκτονική του υπολογιστή σας, δηλαδή σε μερικούς υπολογιστές οι μεταβλητές int θα δεσμεύουν 4 bytes, σε άλλους θα δεσμεύουν 2 bytes και πάει λέγοντας. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το τσεκάρετε εσείς, δεν θα το δούμε τώρα όμως. Τώρα θα κάνουμε μία εισαγωγή και θα δούμε τι είναι μεταβλητές και ποιοι είναι οι τύποι τους. Ανοίγουμε λοιπόν το Xcode, create a new Xcode project. Θα δημιουργήσουμε μια OS X application, θα τρέχει από console, αλλά χρειαζόμαστε το command line tool. Θα είναι σε C, ok, και γράφουμε το όνομα π.χ. variables, ok. Τελεία C ας βάλω, okay. Δεν χρειάζεται εδώ. Okay. Θα την αποθηκεύσω στο desktop, create και όλα έτοιμα. Πάω στο main C που είναι το βασικό μου πρόγραμμα. Σβήνω αυτά εδώ, δεν τα χρειάζομαι, είναι σχόλια για τους προγραμματιστές. Τα σχόλια αγνοούνται από τον compiler, δεν τα λαμβάνει υπόψη του. Είναι για τον developer να βλέπει και να καταλαβαίνει τι έχει γράψει και γιατί έχει γράψει μέσα στον κώδικα. Μέσα στη main δεν χρειαζόμαστε αυτό εδώ, για να μην κάθομαι και τα ξαναγράφω, τα σβήνω και δεν χρειαζόμαστε και αυτά εδώ. Αυτό είναι το boilerplate για την C, δηλαδή έχει το κάγκελο include standard input output header file, την συνάρτηση main και το return 0. Τώρα, είπαμε έχουμε διάφορους τύπους μεταβλητών. Μεταβλητές είναι κάποια κουτιά μέσα στη μνήμη του υπολογιστή, κάποιες περιοχές μνήμης, στις οποίες εμείς πάμε και αποθηκεύουμε δεδομένα. Για παράδειγμα, έχουμε τη μεταβλητή int, ακέραια μεταβλητή, που την ονομάζουμε π.χ. score. Okay. Πάμε μετά από κάτω και λέμε ότι το score θα ισούται με 5. Πάμε να φτιάξουμε και μια μεταβλητή με χαρακτήρα, π.χ. γράμμα, και λέμε ότι το γράμμα θα ισούται με μονά εισαγωγικά χρησιμοποιώ στον τύπο της μεταβλητής char, π.χ. με m κεφαλαίο. Όπως βλέπετε χρησιμοποιώ το ίσον, το οποίο ίσον ονομάζεται assignment, δεν ξέρω αν το γράφω σωστά, operator. Όπου αυτό που κάνει είναι να εκχωρεί τιμές, δηλαδή ό,τι υπάρχει δεξιά του, η τιμή 5 δηλαδή, πάει και την εκχωρεί στη μεταβλητή αριστερά. Έτσι, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτό εδώ που έχω γράψει με τις δύο κάθετες είναι ένα σχόλιο, δεν το λαμβάνει υπόψη του ο compiler, μπορείτε να γράψετε ό,τι σχόλια θέλετε. Και πάμε να το τρέξουμε λίγο. Μισό λεπτάκι. Κάνουμε έτσι. Θέλουμε πάλι τα ίδια. Τι έχει. Debug. Debug workflow. Θέλουμε να μου δείχνεις πάντα το debug workflow. Flow, run. Λοιπόν, για να δουλεύουμε καλύτερα, πάμε στο view debug area και επιλέγουμε το show debug area ώστε να μας εμφανίζεται αυτό εδώ. Okay, να βλέπουμε τι γράφουμε δηλαδή. Πάμε εδώ τώρα και πατάμε run και βλέπουμε το πρόγραμμα μας τρέχει. Ωραία, τώρα, για να τα εκτυπώσουμε αυτά,
printf, το score είναι, βάζω τον percent d signifier, ok, αυτό θα αντικατασταθεί από την μεταβλητή score και ας το τρέξω μία cmd run. Βλέπετε το score είναι 5, ας βάλω και ένα printf από κάτω, printf, το αρχικό γράμμα π.χ. είναι, ο signifier είναι c, κόμμα, γράμμα. Βλέπετε ότι το Xcode αυτόματα μου συμπληρώνει κάποια πράγματα. Πατώντας το Enter, τα συμπληρώνει για εσάς και σας γλιτώνει περί το χρόνο. CMDR, βλέπετε ότι το score είναι 5, ο signifier επί της 100D έχει αντικατασταθεί από τη μεταβλητή score, το D πάει από το decimal και το C πάει από το character και το αρχικό γράμμα είναι μη, δηλαδή ο percent C signifier έχει αντικατασταθεί από την τιμή που κρατάει μέσα η μεταβλητή γράμμα, δηλαδή το κεφαλαίο μη. Επίσης να πούμε ότι είναι case sensitive, δηλαδή άμα βάλετε γράμμα με κεφαλαίο ή γράμμα με μικρό, παίζει ρόλο, είναι διαφορετικά πράγματα, ξεχωρίζει δηλαδή κεφαλαία από μικρά. Να το έχετε υπόψη σας. Ας βάλουμε εδώ ένα new line και εδώ ένα ακόμα new line για να φαίνονται καλύτερα κάποια πράγματα. Ας το ξανατρέξουμε. Κάπως καλύτερα τώρα φαίνεται εδώ πέρα. Ωραία. Άλλοι τύποι μεταβλητών. Int είναι ο standard, ο default τύπος μεταβλητής. Το short είναι ένας μικρός int που δεσμεύει μικρότερο χώρο. Για παράδειγμα, ηλικία ίσον 10. Αυτό θα μας δεσμεύσει μικρότερο χώρο στο πρόγραμμά μας. Printf, για παράδειγμα, η ηλικία είναι πάλι d, κλείνοντας εισαγωγικά, ηλικία. Οπα, sorry. Ωραία. Το τρέχω να το δείτε. Η ηλικία είναι 10. Εδώ. Μπορώ να έχω και πολύ μεγάλο νούμερο. Για παράδειγμα, long. Τι να βάλω. Χρέος, το ελληνικό χρέος. Χρέος ίσον. Okay, αυτό εδώ. Κάτι που ξέχασα να πω πριν, εδώ πέρα βλέπετε ότι ταυτόχρονα και έφτιαξα μία μεταβλητή και της έδωσα τιμή, αυτό λέγεται αρχικοποίηση, είναι initialization, δεν χρειάζεται πρώτα να τη φτιάχνετε και από κάτω να της δίνετε τιμή, μπορείτε να κάνετε τα δύο βήματα σε ένα, στο ίδιο βήμα, δηλαδή στην ίδια γραμμή, να πάτε και να την αρχικοποιήσετε κιόλας. Δηλαδή μπορείτε να κάνετε και αυτό, εννοείται ότι αυτό είναι το βέλτιστο, μικρότερες, λιγότερες γραμμές κώδικα, λιγότερος χρόνος, πιο ευανάγνωστο. Οκ, το χρέος πάμε είναι αυτό, για να το κάνουμε και αυτό ένα printf. Printf, το ελληνικό χρέος είναι πάλι d, κόμμα, χρέος, για να δούμε. Α, τι πρόβλημα έχουμε εδώ. Long χρέος, ηλικία είναι το 10, το χρέος είναι, βλέπετε μου έχει επιστρέψει διαφορετική τιμή και αυτό οφείλεται στο ότι έχω ξεπεράσει το μέγεθος που παίρνει η μεταβλητή long, είπαμε είναι μεγάλη αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη, μας αφαιρέσω κανένα δυο ψηφία. Και βλέπω ότι τώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό είναι το ίδιο με αυτό εδώ. Οπότε έχετε υπόψη σας ότι άμα ξεπεράσετε κατά πολύ κάποια τιμή, μετά θα πάτε στην άλλη μεριά και θα έχετε και αρνητικά. Να το έχετε υπόψη σας αυτό. Βλέπετε τώρα είναι διαφορετικό, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος που κρατάει η μεταβλητή long. Και αντίστοιχα έχω και μεταβλητές με δεκαδικά ψηφία, float, floating point, κινητής υποδιαστολής, π.χ.
ξέρω εγώ, δεκαδικό ας το ονομάσω και δεκαδικό ίσον 3,14. Print f, ο δεκαδικός είναι, και χρησιμοποιώ τον signifier f από το floating, ok, δεκαδικό, oops, sorry, και βλέπετε εδώ ο δεκαδικός είναι 3,14 και μου έχει βάλει και άλλα μηδενικά, γιατί τόσο είναι το μέγεθος που κρατάει η double. Άμα θέλω, ας το κάνουμε λίγο καλύτερο, ας βάλουμε και εδώ ένα slash ni και εδώ ένα ακόμα slash ni να φαίνεται λίγο καλύτερο. Να το. Οκ, okay, τώρα και ας κάνω και μια double. Double precision θα πει διπλής ακριβίας, ακόμα περισσότερα δεκαδικά ψηφία. Δεκαδικάρας, ξέρω εγώ. Ίσον 3,14, μπλα μπλα μπλα, για να δούμε τώρα. Θα το κάνουμε και αυτό, επίσης ένα print f, slash ni, ο μεγάλος δεκαδικός είναι, το signifier είναι πάλι f, γιατί είναι πάλι κινητής από διαστολής, είναι πάλι δεκαδικό, δεκαδικάρας, ωραία, cmd και r. Ο μεγάλος κωδικός είναι, και βλέπετε ότι δεν είναι τόσο μεγάλος τελικά, το έχει κόψει μέχρι το 20, έχει κάνει στρογγυλοποίηση εδώ, το έχει κάνει 24. Βλέπετε ότι πρέπει να είστε λίγο προσεκτικοί με τα πόσα δεκαδικά θέλετε και τι πρέπει να ισχύει όταν χρησιμοποιείτε διάφορους τύπους μεταβλητών. Προσωπικά εγώ χρησιμοποιώ το int όταν θέλω για ακέραιους και το double όταν θέλω για δεκαδικούς. Αυτά είναι που χρησιμοποιώ, int και double, δεν χρησιμοποιώ short, δεν χρησιμοποιώ, πλέον είμαστε στην εποχή που η RAM είναι αρκετά μεγάλη, δεν έχουμε να κάνουμε με bit και kilobit και byte και δισκέτες, έχουμε DVD, Blu-ray, USB στικάκια, οπότε είναι λίγο χάσιμο χρόνο να καθόμαστε να μετράμε αν θα είναι float ή double ή int ή οτιδήποτε άλλο. Παρόλα αυτά όμως, αν θέλετε το πρόγραμμά σας να τρέχει γρήγορα, άμα βάλετε τους σωστούς τύπους μεταβλητών, τότε το πρόγραμμά σας θα τρέχει σίγουρα πιο γρήγορα από ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα έχει μεγαλύτερους τύπους, π.χ. double όλα ή long int όλα. Απλά και μόνο και να είναι σίγουρο ότι δεν θα του βγάλει κάποιο λάθος με τα